ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου για τον νέο κορονοϊό, καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα περισσότερα από 2.023.000 καταγεγραμμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότεροι από 492.000 συνάνθρωποι μας, ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Έχουν καταγραφεί παγκοσμίως 128.892 θάνατοι. Οι ΗΠΑ καταγράφουν περισσότερες από 614.000 περιπτώσεις της νόσου και στις ΗΠΑ έχουν συνολικά καταγραφεί περισσότερες από 26.000 θάνατοι, πιο συγκεκριμένα 26.112, τουλάχιστον ένας θάνατος σε κάθε πολιτεία. Χθες καταγράφησαν 2.405 θάνατοι σε μία μέρα. Ο αριθμός των κρουσμάτων στη Ρωσία έχει αυξηθεί και η Σιγκαπούρη αντιμετωπίζει δεύτερο κύμα του ιού. Στην Ευρώπη έχουμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο κρούσματα και πολλές χώρες της Ευρώπης τρενούν ακόμη εκατοντάδες θανάτους ημερεσίως. Εχθές η Ισπανία κατέγραψε 499, η Ιταλία 602, η Γαλλία 762, το Ηνωμένο Βασίλειο 778 και η Γερμανία 301 θανάτους. Η κοινή προσπάθεια απέναντι στον ιό συνεχίζεται. Ο κόσμος στενάζει, αλλά ελπίζει. Τα μέτρα σταδιακά οδηγούν σε μειώσεις στον αριθμό των νέων λοιμώξεων, κάτι που είναι ενθαρρυντικό. Σήμερα ανακοινώνουμε 22 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.192, εκ των οποίων το 56,4% αφορά άνδρες. 559 κρούσματα, δηλαδή το 25,5%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 899 είναι επαφές γνωστού κρούσματος. 72 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 15, ήδη το 19,7% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 82% έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 29 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 102 θανάτους συνολικά στη χώρα. 28 ήταν γυναίκες, το 27,5% και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 89,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 50.771 κλινικά δείγματα. Σε πρόσφατη προβολή των εκτιμήσεων μετάδοσης του ιού την περίοδο μετά την πανδημία, επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ χρησιμοποίησε γνωστά δεδομένα για τις επιδράσεις της εποχικότητας και της ανοσίας από άλλους κορονοϊούς. Με αυτά τροφοδότησε ένα μαθηματικό μοντέλο που αφορά την πορεία του νέου ιού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εκτιμήσεις. Το μοντέλο εκτιμά πως θα υπάρχουν νέα επιδημικά κύματα του ιού τους επόμενους χειμώνες, μετά το αρχικό σοβαρό κύμα που έχουν νιώσει περισσότερες χώρες. Αυτό είναι γνωστό και για άλλους κοροναϊούς και ισχύει. Οι κορονοϊοί αποτελούν κύρια αιτία ενός κοινού κρυολογήματος, κάποτε σοβαρού, κάθε χειμώνα. Εάν δεν υπάρξουν άλλα μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη ένα καλό εμβόλιο, μια επιτυχής θεραπεία, τότε τα μέτρα αυτά που ζούμε όλοι μας, με στόχο την επάρκεια του συστήματος υγείας κάθε περίοδο, θα είναι το κρίσιμο σημείο για την επιτυχή αντιμετώπιση του ιού μέχρι να χτιστεί αυτό που ονομάζουμε συλλογική ανοσία. Οι επιστήμονες τονίζουν την πιθανότητα πιο σημαντικών επιδημιών τον χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι και την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και επιτήρησης του ιού για τουλάχιστον τα επόμενα 2 χρόνια. Ακούγεται όλο και περισσότερο συζήτηση για θεραπευτικά σχήματα και εμβόλια. Εμείς ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα ενθαρρυντικά νέα τις επόμενες εβδομάδες για τα φάρμακα και τους επόμενους μήνες για τα εμβόλια. Φάρμακα που χρησιμοποιούνταν για άλλες ασθένειες τώρα μελετώνται με στόχο τον κορονοϊό. Περισσότερα από 70 εμβόλια είναι σε φάση ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μόνο ένα από αυτά τα εμβόλια είναι σε φάση 2, δηλαδή δίνεται λόγω υποσχόμενων αρχικών ευρημάτων σε μεγαλύτερο πληθυσμό εθελοντών, με στόχο την ανίχνευση ανεπιθύμητων ενεργειών και τις κατάλληλες δόσεις. Για τα εμβόλια όμως η ανθρωπότητα είναι μακριά ακόμη από τη μαζική παραγωγή και διάθεσή τους. Αυτά θα είναι τα σημαντικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 12 μήνες. Πολλά ακούγονται για τη στρατηγική μετάβαση στην επόμενη φάση. Είναι πρόωρο ακόμα να μιλάμε γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα στηρίζεται στην προστασία της δημόσιας υγείας, στην προστασία όλων μας και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων. Πρέπει να είναι ελεγχόμενη αυτή η μετάβαση, να μην θυσιαστεί η προσπάθεια όλων μας. Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται σταδιακά, θα αξιολογούνται για κάποιο χρονικό διάστημα, πριν ληφθούν νέα μέτρα. Όσο υπάρχουν συνεχιζόμενες επιδημίες σε κάποιες περιοχές, σε χώρους υψηλού κινδύνου, πρέπει να παραμένουμε σε επιφυλακή. Αναρωτιόνται κάποιοι γιατί κάποιες χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία που έχουν χτυπηθεί πιο πολύ ανοίγουν σταδιακά και εμείς πάμε πιο αργά. Δεν πρέπει να παρερμηνεύουμε τις καταστάσεις. Δεν πρέπει να παρερμηνεύουμε τα αληθινά γεγονότα. Οι χώρες κάνουν πολύ μικρά βήματα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια μαγική συνταγή. Σε κάποιες χώρες αφορούν τομείς της οικονομίας όπως οι κατασκευές. Σε άλλες όπως η Δανία, η οποία μείωσε το ρο 0, όπως σας είπα χτες, κάτω από το 1, στο 0,6, ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία και ειδικά αυτά που φιλοξενούν μικρότερα παιδιά, αλλά με πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες. Μέτρα υγιεινής, αποστάσεις, μέγιστο αριθμό παιδιών ανά τάξη, κυλιόμενα διαλύματα, πολύ πλύσιμο των χεριών. Δεν επιτρέπεται να είναι πάνω από 2 παιδιά μαζί, πάνω από 5 στο διάλειμμα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι κάποια από αυτά. Στη Γερμανία, στις 20 Απριλίου, ανοίγουν καταστήματα μεγαλύτερα των 800 τετραγωνικών. Πάλι με αυστηρό αριθμό εισερχομένων, αυστηρούς κανόνες υγιεινής. Παντού δυσκολίες, παντού αποστάσεις, παντού υγιεινή. Τα ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα αυτών της σταδιακής άρσης των μέτρων αιωρούνται. Παρόλο που δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση, μια συντονισμένη προσπάθεια είναι θέμα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και συζητιέται και στην πατρίδα μας. Ίσως έχετε δει ένα ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων. Παρόμοιες δράσεις πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών. Προφανώς, παρόμοιοι χάρτες θα αναθεωρούνται με βάση επιστημονικές γνώσεις, τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα περαιτέρω στοιχεία που θα εμφανίζονται καθημερινά. Το ζητούμενο είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, αλλά και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της άρσης των μέτρων, η αξιολόγηση των κινδύνων, τα κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη σε διάφορους εργασιακούς τομείς, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στις κοινωνικές δραστηριότητες. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Επιτροπή μας θα συζητήσει για αυτά σε συνεργασία με την ηγεσία. Μας ενδιαφέρουν βασικές παράμετροι, όπως το να συνεχίσουμε να επιτηρούμε την νόσο πολύ καλά, να έχουμε διαγνωστική επάρκεια, να έχει αντοχή το σύστημα υγείας. Οι ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι η προτεραιότητα, η προστασία τους και φυσικά η υγεία όλων μας. Όντως, τα μέχρι τώρα συνεχιζόμενα καλά αποτελέσματα μας δίνουν μια αισιοδοξία και οφείλονται στην κοινή μας προσπάθεια. Ναι, είναι αισιοδοξία, αλλά με πραγματικά δεδομένα, με ρεαλισμό και με απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι συζητιέται, σε ό,τι αποφασιστεί. Ακόμα δεν είναι ο καιρός. Σας ευχαριστώ.